Την Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Γιώργος Παπανδρέου. Την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου Άννα Ψαρούδα Μπενάκη επισκέφθηκε 12μελής αποστολή δημοσιογράφων που μετά από πρόσκληση της βουλευτού Χρύσας Μανολιά επισκέφθηκαν την Αθήνα. Τον δικό τους χώρο έχουν οι βουλευτές προκειμένου να συζητούν και να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Εγκαινιάστηκαν σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής. Παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. Καλή αρχή, καλή δουλειά, καλή επιτυχία. Όχι μπροστά. Με αυτό το σύνθημα του Υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα σηματοδοτήθηκε η άναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης. Αυτό το τμήμα θα ενώσει χιλιάδες χιλιόμετρα αγωγών που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα με το τουρκικό σύστημα. Который в будущем обеспечит транспортировку азербайджанского, иранского, российского газа через этот трубопровод в Греции и в то же время на Италию и на, значит, Албанию, в Венгрию и на Южную Европу. Это очень... Ελλάδα κατασκευάστηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα αγωγών. Сейчас газопровод строится из Турции. Это остался участок открытый. 53, вот он соединяет эти два участка и открывает зеленую улицу всего восточного газа через Грецию в Европу. Кирилл Пурье, на это сте сигурос, вот и кинопраксия мас. Θα υλοποιήσει το έργο με το ταχύτερο χρόνο, ώστε να μπορέσετε και εσείς αυτό το οποίο ξεκινήσατε και ήταν μεγαλοφιές, η μεταφορά του φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ιταλία, το όραμα το οποίο έχετε να γίνει πραγματικότητα στο ταχύτερο χρονικό διάστημα. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης σε δηλώσεις του στην κάμερα του Art Channel τόνισε ότι η κατασκευή αυτού του αγωγού καθιστά ελκυστικότερη την περιοχή για την προσέλκυση επιχειρήσεων και δίνει νέες δυνατότητες ανάπτυξης, ενώ παράλληλα ξεκινάει μια νέα σελίδα στην ελληνοτουρκική και ελληνορωσική συνεργασία, δημιουργώντας έτσι ένα κοινό πεδίο συμφερόντων. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Θράκη και τη Ροδόπη, διότι αρχίζει η περιοχή μας να αποκτά τον γεωστρατηγικό ρόλο που όλοι επί χρόνια ονειρευόμασταν. Η κατασκευή αυτού του αγωγού καθιστά ελκυστικότερη την περιοχή για την προσέλκυση επενδύσεων. Η επαρκής και φθηνή ενέργεια δίνει νέες δυνατότητες ανάπτυξης, φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα θεωρώ ότι μέσα από αυτόν τον αγωγό ξεκινάει μια νέα σελίδα στην ελληνοτουρκική και την ελληνορωσική συνεργασία. Ελληνορωσική διότι εμπλέκεται στην κατασκευή και η ρωσική εταιρεία, ελληνοτουρκική διότι αυτός ο αγωγός θα συνδέσει ενεργειακά τις δύο χώρες, δημιουργώντας ένα κοινό πεδίο κοινών συμφερόντων. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η αρχή. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα το έργο θα είναι ολοκληρωμένο. Αυτό δίνει μια νέα δυναμική και βεβαίως το έργο αυτό πιστεύουμε ότι σύντομα θα συμπληρωθεί και από τον νέο αγωγό πετρελαίου Μπουργάς Αλεξανδρούπολη, που και αυτός θα έρθει να συμπληρώσει το τοπίο. Για τη σπουδαιότητα του έργου του αγωγού φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας σε ομιλία που αφορούσαν στις εργασίες για την κατασκευή του αγωγού. Σήμερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα στην Κομοτηνή για να εγκαινιαστεί η έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης στη βιομηχανική περιοχή. Ο αγωγός αποτελεί συνέχεια του ελληνοτουρκικού αγωγού και κατασκευάζεται από τη δημόσια επιχείρηση αερίου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 42% από εμπόρους της εταιρείας και κατά 58% από δημόσια δαπάνη. Ότι με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος το έργο του φυσικού αερίου θα δώσουμε τη δυνατότητα
για μια ακόμα πύλη εισόδου και τροφοδοσίας της χώρας με φυσικό αέριο και κατά συνέπεια ενίσχυση και βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας μας. Τα τελευταία δύο χρόνια στον τομέα της ενέργειας η κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί μια επιθετική και εξωστρεφή ενεργειακή πολιτική που στόχο έχει να καταστήσει τη χώρα ενεργειακό δίαυλο στους τομείς του πετρελαίου, του αερίου, του ηλεκτρισμού μέσω διεθνών διασυνδέσεων. Ο αγωγός μεταξύ Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης μήκους 53 χιλιομέτρων και διαμέτρου 36 ιντσών αποτελεί τμήμα του έργου που θα συνδέσει τα συστήματα φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδος και της γείτονος Τουρκίας. Θα επιτρέψει μελλοντικά την διέλευση από τη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων αερίου της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο, με βασικό προορισμό τη Δυτική Ευρώπη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από κυβερνητικό κλιμάκιο, συναντήθηκε με τους παραγωγικούς παράγοντες της περιοχής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Συνάντηση στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Μιχάλη Αγγελόπουλου, με τους τοπικούς παραγωγικούς εκπροσώπους, όπου διατυπώθηκαν απόψεις για τα προβλήματα της Ροδόπης και κατατέθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη του νομού αλλά και της Θράκης γενικότερα. Μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Τάσο τον Νεράντζη και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον Μιχάλη τον Αγγελόπουλο, είχαμε μια δημιουργική συνάντηση με τους παραγωγικούς εκπροσώπους του νομού Ροδόπης. Ακούσαμε τον προβληματισμό τους, ακούσαμε τα προβλήματά τους και δώσαμε απαντήσεις. Θέλω να βεβαιώσω ότι το επιχειρήν στην πατρίδα μας έχει μέλλον, στηρίζεται με συστηματικές δράσεις από την κυβέρνηση και την πολιτεία και ο νομός Ροδόπης είναι στις άμεσες προτεραιότητες, περαιτέρω στήριξή του με συγκεκριμένα μέτρα και με συγκεκριμένες πολιτικές. Είτε εκείνα τα οποία προέρχονται από τον αναπτυξιακό νόμο, έναν ρωμαλαίο νόμο, και ο ίδιος θα είναι και για το επόμενο πλαίσιο στήριξης, είτε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των παραγωγικών ομάδων της περιοχής για την ενημέρωση και με την κριτική τους διάθεση αλλά και για την αναγνώριση ότι γίνονται σημαντικά βήματα και αυτά θα έχουν ακόμα πιο γρήγορο βηματισμό στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολούθησε επίσκεψη στην Ομαρχία Ροδόπης, όπου και υπόθηκαν ευρύτερα θρακικά θέματα σε συνεργασία με τις Ομαρχίες Εύρου και Ξάνθης. Σήμερα είχαμε μια σημαντική συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης του κ. Σιούφα και με τους συνεργάτες μου, με την παρουσία και την συμπολίτη μας Υπουργού. Συζητήσαμε ευρύτερα θρακικά θέματα που έχουν σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική αυτού του τόπου, αξιολογώντας ότι η παρουσία του κ. Σιούφα και η πολιτική του προσωπικό ήταν διαπέρνα του Υπουργείου και μπορεί να βοηθήσει την Θράκη μας σε πολύ σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε προσδιορίσει στην τοπική κοινωνία. Το σημαντικότερο έργο που έχουμε προσδιορίσει στην τοπική κοινωνία στην ιεράρχηση των ετοιμάτων, το φράγμα του Ιάζου, είναι ότι θα έχει συναντήσεις μαζί με τον Υφυπουργό, με τον αρμόδιο Υπουργό Γεωργίας, για να προχωρήσει το θέμα, όπως και το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΠΑ, της εταιρείας δηλαδή παροχής αερίου, είναι σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα μπορέσουμε να έχουμε εξελίξεις. Εξετάσαμε ζητήματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Κάναμε μια γενική επισκόπηση της αναπτυξιακής πορείας της Θράκης. Συμπέσαμε σε αρκετά θέματα και σε άλλα όχι. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Εκείνο που θέλουμε να διαβεβαιώσουμε εκ μέρους της κυβέρνησης είναι ότι θέματα που σχετίζονται με τον αναπτυξιακό νόμο, χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την στήριξη της ανάπτυξης και στη Θράκη. Το ίδιο και μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα,
που χρηματοδοτεί περισσότερα από 241 προγράμματα εδώ στον νομό Ροδόπης. Έχουμε καλή συνεργασία και με την Ομαρχιακή και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, οι ίδιες αυτές κοινωνίες φιλοξενούν το επιχειρήν και όσο πιο σωστά το αγκαλιάζουν, τόσο αυτό θα αναπτύσσεται. Ο κ. Νομάρχης θα σας πει ότι δεν έδωσα ούτε μία υπόσχεση. Εμείς φροντίζουμε να λέμε λίγα και να κάνουμε πολλά. Και αυτό θα το αποδείξουμε και το επόμενο διάστημα. Συνεχίζοντας το διπορικό του στην Ελλάδα και με στόχο την ανάδειξη των μεγάλων τοπικών θεμάτων που απασχολούν τη Θράκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Παπανδρέου επισκέφτηκε χθες την Αλεξανδρούπολη. Με το χαρακτηριστικό σύνθημα «Νάτος ο Πρωθυπουργός» υποδέχτηκε ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Γιώργο Παπανδρέου, χθες βράδυ στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου. Την συμπαράστασή του στους κατοίκους του Εύρου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, εξέφρασε ο κύριος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υλοποίησε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ούτως ώστε να προστατευτεί η περιοχή. Θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε όλους τους συμπολίτες μας, όλοι όσοι επλήγησαν από την πρόσφατη πλημμύρα. Θέλω από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, να στείλω και να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε όλους που ταλαιπωρήθηκαν και είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Και θέλω να στυλιτεύσω την κυβέρνηση τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που έχοντας ζήσει την περσινή πλημμύρα παρά τα αυτά δεν σχεδίασε και δεν εκτέλεσε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Έργα για την προστασία των περιοχών γύρω από τον Εύρο. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι είχαμε το 2003 πλημμύρες, βέβαια μικρότερης έκτασης. Τότε κινηθήκαμε και γρήγορα και συντονισμένα. Υπήρξε οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Υπήρξε με αποζημιώσεις. Προχώρησε και αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Και από αυτό το πρόγραμμα έχουν απορροφηθεί περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή? Όχι μόνο δεν προχώρησε σε μεγαλύτερη θωράκιση του Εύρου, αλλά ούτε και αυτά τα έργα που είχαν δρομολογηθεί δεν υλοποίησε. Λίγο αργότερα ο κύριος Παπανδρέου αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση το χειρίστηκε με μυστικότητα χωρίς να ενημερώσει τον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας, ούτως ώστε να προφυλαχθούν τα απόρριτα στοιχεία της εθνικής μας ασφάλειας. Το θέμα της εθνικής ασφάλειας το κρατάει μυστικό και σε γνώση μόνο μερικών επίλεκτων της δικιάς του, των δικών του συμβούλων και συνεργατών, των δικών του ανθρώπων του Πρωθυπουργού και βεβαίως αρκετών υπαλλήλων των πολυεθνικών εταιριών. Πέμπτον, δεν ενημερώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων. Αλλά ακόμα πιο ανησυχητικό, δεν ενημερώνει τον πιο αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή ο κύριος Καραμαλής δεν θα μπορούσε σε ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και άμυνας να κάνει το απλό, να φωνάξει τον Υπουργό Άμυνας και να του πει: «Ξέρεις, αγαπητέ μου Υπουργέ, μας παρακολουθούν. Κάποιοι παρακολουθούν και το Υπουργείο σου. Κάποιοι αποτελούν απειλή για την εθνική μας ασφάλεια. Πάρε τα μέτρα σου. Πρόσεχε. Ενημέρωσε τους υφισταμένους σου να πάρουν και αυτοί τα μέτρα για την εθνική ασφάλεια». Όχι μόνο δεν είπε αυτό το απλό ο κύριος Καραμαλής, αλλά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμαθε για την υπόθεση μόνο από τα ραδιόφωνα όταν πήρε δημοσιότητα. Τόσο μεγάλη σημασία για την ασφάλεια της χώρας έχει ο σημερινός Πρωθυπουργός.
Ο κύριος Παπανδρέου ευχήθηκε καλό αγώνα σε όλους τους παρευρισκομένους, κλείνοντας έτσι την ομιλία του. Καλή νίκη! Καλό αγώνα για το αύριο, για το μέλλον της χώρας μας. Γεια σας και όλη την αγάπη. Καλό αγώνα. Γεια σας. Την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, επισκέφθηκε 12 μελής αποστολή δημοσιογράφων που μετά από πρόσκληση της βουλευτού Χρύσας Μανολιά επισκέφθηκαν την Αθήνα. Η κυρία Μπενάκη, στη συνομιλία που είχε με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας, εξήρε το λόγο τους, ενώ παράλληλα συνεχάρει τη βουλευτή για την πρωτοβουλία της. Για τις 11.30 το πρωί είχε προσδιοριστεί το ραντεβού των δημοσιογράφων με την πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Η δημοσιογράφη της Ροδόπης, με επικεφαλή στη βουλευτή του Πασόκ στη Ροδόπη, Χρύσα Μανολιά, που είχε την πρωτοβουλία για την ξενάγηση στην Αθήνα δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής μας, είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με την πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Η κυρία Μπενάκη χαρακτήρισε ενδιαφέρον και σημαντικό το γεγονός της επίσκεψης στη Βουλή, ιδιαίτερα μάλιστα όπως είπε, όταν υπάρχουν εκπρόσωποι από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μέσα ενημέρωσης, και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που τους έχω, που τους φιλοξενώ εδώ στην Αθήνα και στη Βουλή και κυρίως που ήρθαμε κοντά σας για να τους χαρείτε κι εσείς. Στη διάθεσή σας. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, πρέπει να πω. Διότι από την περιοχή σας και μας έρχονται έτσι, εκτός από τα σχολεία βέβαια που δεχόμαστε με πολύ χαρά, οργανωμένες ομάδες, και όταν προέρχονται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον και σημαντικό το γεγονός. Η πρόεδρος της Βουλής εξήρε την αφοσίωση του βουλευτή στην εκλογική του περιφέρεια. Που δραστηριοποιείται, έχει πάντα το μυαλό του στην περιφέρειά τους, τους πολίτες που εκπροσωπεί. Και αυτό δεν είναι απλά μία επαγγελματική απασχόληση, είναι μία αφοσίωση. Και συγχαρητήρια σε όσους είχαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Προσιτή και ευγενική, η κυρία Μπενάκη δέχτηκε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εγγραφικές προσπάθειες των δημοσιογράφων που συνόδευαν την αποστολή. Έκανε μάλιστα στον καθένα από αυτούς και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Γιατί υπάρχουν μερικοί συμπατριώτες μας που γράψαμε για τον νομό μας αυτόν τον τελευταίο των καιρών και ο σύλλογος αντίστοιχος εδώ των Κομωτινέων θα κάνει μια παρουσίαση. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και θα σας προσκαλέσουμε. Το δικό τους χώρο έχουν οι βουλευτές προκειμένου να συζητούν και να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Κοντά στο καφενείο της Βουλής, οι πολιτικοί πρώην και νυν υπουργοί προχωρούν σε πολιτικές ζυμώσεις. Το Art Channel συνάντησε στο συγκεκριμένο χώρο τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Η καθημερινότητα για τους βουλευτές, πρώην και νυν υπουργούς, διαδραματίζεται, συζητάται και προσδιορίζεται σε συγκεκριμένους χώρους μέσα στο Κοινοβούλιο. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι βουλευτές έχουν το δικό τους χώρο προκειμένου να συνομιλήσουν αλλά και να συναποφασίσουν για θέματα τα οποία αφορούν στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Πριν από λίγο, αυτό τουλάχιστον επεσήμανε μεταξύ άλλων τόσο ο κ. Γείτονας όσο και ο πρώην υπουργός του Πασόκ, ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας με το δικό του μοναδικό τρόπο την πολιτική επικαιρότητα και τους τόνους αντιπαράθεσης που ανέβηκαν 2 ημέρες πριν από το Κοινοβούλιο. Επισκεπτόμενοι έναν από αυτούς που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το καφενείο, συναντήσαμε τον πρώην Υπουργό Κώστα Γείτονα αλλά και τον πρώην Υπουργό Θόδωρο Πάγκαλο. Σε ερώτημα το οποίο απευθύναμε στον κύριο Πάγκαλο και αφορούσε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ο πρώην Υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια βελτίωσης της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, έχετε έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα. Πολλές φορές. Αν τώρα δεν με καλεί εδώ πέρα, τον είχα μονοπολίσει το Θράκιο όλοι. Άμα με καλέσει, θα έρθω. Βεβαίως και νομίζω ότι θέλει. Σημαντικές περιπτώσεις και σημαντικές πραγματικά πολιτικά περιστατικά σίγουρα χρειάζεται ένας άνθρωπος του δικού σας μεγέθους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο για την τρέχουσα επικαιρότητα. Πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα επικαιρότητα? Τη ημέρα σηκώνεται ψηλά προχθές ήδη με την αντιπαράθεση στην Βουλή μεταξύ Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Πασόκ. Εμείς νομίζουμε ότι η κυβέρνηση αυτή κάνει κακό στον τόπο. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι έχουν εξαντληθεί
τα περιθώρια βελτίωσής της. Αυτό το έδειξε και ο σχηματισμός. Προφανώς έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν 4 χρόνια, αφού αυτό λέει το Σύνταγμα. Αλλά θεωρούμε ότι όσο γρηγορότερα απαλλαγούμε από αυτήν την κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο θα είναι για μας. Για το σύνολο του λαού δηλαδή. Αμέσως τώρα μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Ένα αγαπημένο πέρασμα στο μοναστηράκι αποτελεί το ταβερνάκι του Μπαϊρακτάρη. Ο χώρος του αποτελεί σημείο επαφών, συνάντησης και ζυμώσεων πολιτικών που κοσμούν τους τοίχους της ταβέρνας του. Μετά τους νταβατζίδες της διαφθοράς, ρίση με την οποία ο Πρωθυπουργός στυλίτευε μια κατάσταση που πριν 6 μήνες εξέθετε δημόσια τη χώρα, ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης έγινε ιδιαίτερα γνωστός στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Το Art Channel τον συνάντησε μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης της αποστολής των δημοσιογράφων στο γνωστό ταβερνάκι με τη βουλευτή Χρύσα Μανολιά. Κύριε Σπυράλη, ότι για εμάς είστε ένας ζωντανός μύθος, διότι τα τελευταία γεγονότα τα πολιτικά, όπως τα μαθαίνουμε, τα πληροφορούμαστε στη δική μας εκλογική περιφέρεια στη Ροδόπη, είχαν ως σημείο αναφοράς ή διδραματίστηκαν στο δικό σας χώρο. Η νταβατζή μας της διαφθοράς εδώ. Εδώ. Θα σας πω κάτι. Είναι ένα μαγαζί που περνάνε πάρα πολλοί πολιτικοί, από όλα τα χρώματα, από όλα τα στρώματα, και για μας είναι καμάρι και χαρά. Καταλαβαίνετε τώρα. Να έρχονται οι βουλευτές από τη Ροδόπη, από τη Ξάνθη, από τη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης, είδαμε, ο κύριος Καρατζής. Είναι φίλος μου και του στέλνω διαμέσου εσάς τις καλύτερες ευχές και στο έργο του να έχει απέραντη επιτυχία. Και Ευρυπίδης Τηλιανίδης όμως, ο Υπουργός Εξωτερικών. Εκλεκτός μου φίλος, επί σειρά ετών. Το ίδιο και για τον κύριο Στυλιανίδη. Είναι και οι δύο τόσο αξιόλογοι και τόσο καλά παιδιά, που εγώ καμαρώνω που είμαι φίλος τους. Καμαρώνω που τους έχω φίλους μου. Τι κάνει, νομίζετε, τι θεωρείτε, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, πόσα χρόνια δραστηριοποιήσετε στο συγκεκριμένο χώρο? Σε αυτό το χώρο είμαι 45 χρόνια, αλλά ο χώρος ζει και βασιλεύει 125 χρόνια. Είναι ένα μαγαζί που δουλεύει 126 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι έχουν περάσει από αυτό το μαγαζί. Τι είναι αυτό που κάνει το μαγαζί σε όλα αυτά τα χρόνια σημείο αναφορά? Η αγάπη. Και η καλή ποιότητα στο φαγητό. Λατρεύουμε τον κάθε πελάτη, ανώνυμο και επώνυμο. Για μας είναι όλοι οι πελάτες ίδιοι, για όλους νιώθουμε απέραντη αγάπη, για όλους νιώθουμε απέραντο σεβασμό. Και ξέρετε φυσικά και τα κουσούρια τους, έτσι, τις προτιμήσεις. Τους πιο πολλούς, γιατί οι πιο πολλοί είναι πελάτες επί σειρά ετών. Ο Πρωθυπουργός τι τρώει, ας πούμε? Κεμπάπ και γύρω μοσχάρι. Είναι καλοφαγάς και είναι υπέροχος σαν άνθρωπος. Και πετυχημένος σαν πρωθυπουργός, πετυχημένος 100%. Τον θαυμάζω, τον χειροκροτώ και οι ευχές μου να τον συνοδεύουν σε κάθε του βήμα. Και έχετε όμως και φροντίστε και τις γυναίκες. Για ένα Αγγελοπούλου, ας πούμε, τρώει κάτι πιο light. Αγγελοπούλου δεν τρώει light. Όχι. Τα ίδια πράγματα που τρώει και ο πρωθυπουργός. Μοσχαρίσιο γύρω και κεμπάπ. Έφτιαξα ένα βράδυ παϊδάκια, λέει Σπύρο, εμείς τρώμε γύρω μοσχαρίσιο. Δεν θέλουμε παϊδάκια. Δώστε μας και ευχές, έτσι, κάτι που θέλετε να πείτε στη Ροδόπη, στον κόσμο της Τράκης. Να γεμίσουν οι γυναίκες το νομό Ροδόπης με παιδιά. Θέλουμε παιδιά. Εγώ έκανα 3 παιδιά με τη γυναίκα μου και μετάνιωσα. Έπρεπε να έχω κάνει 10 παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο. Να είστε καλά. Η χαρά μου που ήρθατε, από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και για μας, και για μας. Καλό τους ανθρώπους που θα διαβάσουν αυτή τη συνέντευξη για ένα κέρασμα στο Μπαϊρακτάρι όταν θα έρθουν. Θα πούνε είμαστε από Ροδόπη, από Ξάνθη, και ο Μπαϊρακτάρης θα κεράσει από την καρδιά του και από την αγάπη του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στο Μπαϊρακτάρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είστε καλά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.